Έχοντας προβλέψει την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρου στάθμευσης όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του Περιφερειάρχη το 2019, μιας που δεν νοείται αεροδρόμιο χωρίς χώρου στάθμευσης έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες, ξεκινήσαμε μία μελέτη η οποία έχει ένα προϋπολογισμό 102.000 ευρώ, μία μελέτη για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Ήταν γύρω στα 180 περίπου αυτοκίνητα και 16 πούλμαν. Και συνάμα τη δημιουργία του πρώτου κυκλικού χώρου, του πρώτου κυκλικού κόμβου που θα διευθετούσε λοιπόν την είσοδο-έξοδο οχημάτων στο αεροδρόμιο και στους χώρους, στο χώρο στάθμευσης. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να ήταν γύρω στην περίοδο του 20, δηλαδή λίγο πριν λήξει η δική σας θητεία. Το δημοπρατήσαμε στον Αύγουστο του 2020. Τώρα, τι εικόνα έχετε? Ήταν στην πρώτο έτος, στο πρώτο έτος της θητείας μου. Έχει ολοκληρωθεί τώρα αυτή η μελέτη, τι εικόνα έχετε? Αυτή η μελέτη, σας θυμίζω ότι στην πορεία χρειάστηκαν να γίνουν οι πλωτές γεωτρήσεις, να γίνουν γεωτρήσεις από ένα πλωτό γεωτρύπανο, έτσι ώστε να διαρευνηθεί το έδαφος, γιατί εκεί θα εδράσει κατά την κατασκευή ο δρόμος, και υπήρξε μια συμπληρωματική σύμβαση. Και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν σε στάδιο ολοκλήρωσης. Υπάρχει κάτι, δηλαδή καθυστερεί, πώς το εκτιμάτε σε αυτήν την εμπειρία σας, με δεδομένο ότι βλέπουμε τι γίνεται στο αεροδρόμιο, είναι ένας ζωτικός χώρος, δεν μπορούμε να το έχουμε για πάρα πολύ καιρό χωρίς χώρο στάθμευσης. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες καθυστερήσεις, έχετε εντοπίσει εσείς κάποιες καθυστερήσεις? Κοιτάξτε, η μελέτη δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 20, συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 21. Και μέχρι σήμερα είναι ακριβώς 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος είναι σημαντικός και όντως υπάρχει καθυστέρηση. Με δεδομένο ότι μετά τη μελέτη έχουμε και κάποιο χρονικό διάστημα που πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης και εδώ είναι η ευθύνη της σημερινής Περιφερειακής Αρχής να κάνει αυτά που πρέπει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη. Να θυμίσουμε λίγο τι προβλέπει. Δηλαδή, πέρα από το χώρο στάθμευσης, για να καταλάβει και ο κόσμος σε ποιο σημείο του αεροδρομίου θα γίνει ο χώρος στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης θα γίνει ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του αεροδρομίου και ανατολικά της περίφραξης. Θα είναι εν επαφή με το αεροδρόμιο, έτσι ώστε οι ταξιδιώτες να είναι σε άμεση επαφή με το αεροδρόμιο. Ακριβώς θα είναι ενιαίος χώρος. Να μην μεσολαβεί ο δρόμος που αντιλαμβάνεστε τι κίνδυνο εκειμονή, και συνάμα ο δρόμος σε εκείνο το σημείο θα αγκαλιάσει το χώρο στάθμευσης, θα βγει προς τη θάλασσα, γι' αυτό ακριβώς γίνανε ακριβώς και οι γεωτρήσεις. Ο δρόμος μπαίνει στη θάλασσα και ξαναέρχεται πάλι στον υφιστάμενο θέση και δημιουργείται και ένας κυκλικός κόμβος διευθέτηση των οχημάτων που μπαίνουν στο αεροδρόμιο και αυτά που προχωράνε βέβαια ή που βγαίνουν και αυτά που προχωράνε βέβαια προς τη νότια ή τη βόρεια Αχείο. Οπότε μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα δώσει λύση στο πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Μα προφανέστατα θα δώσει λύση. Θα είναι ένας χώρος όπου θα μπορούν να σταθμεύουν τα τουριστικά πούλμαν, κάτι πολύ σημαντικό, 16 πούλμαν τουριστικά και 180 οχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα αυτή που είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τα αυτοκίνητα να είναι μέσα στις πέτρες, μέσα στα χώματα, μέσα στα αρμυρίκια, με τις καιρικές συνθήκες, στους νοτιάδες, στους βοριάδες και όλα αυτά, θα εκλείψουν. Η περιουσία του καθενός μας που έχει ένα αυτοκίνητο που θέλει να ταξιδέψει, αλλά και κάπου πρέπει να τα αφήσει. Δηλαδή, είναι μια χρήση η οποία είναι βασική. Και γιατί είναι βασική, θα σας πω το απλό. Έστω ότι έρχεται ένα τσάρτερ 200 θέσεων. Θέλει απευθείας 5 πούλμαν, 4 πούλμαν, 4 πενηντάρια. Πέστε μου, πού θα σταματήσει ένα πούλμαν, όχι τα 4, πού θα σταματήσει με την υφιστάμενη κατάσταση, σημερινή κατάσταση, πού θα σταματήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν και να βγουν, εν πάση περιπτώσει, αξιδιώτες. Άρα το ερώτημα που τίθεται. Δεν υπάρχει χώρος ασφαλής. Πρέπει να βγουν στον κεντρικό δρόμο με τις βαλίτσες, να κλείσουν τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, έτσι. Και καταλαβαίνετε, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, τι κινδύνους εγκυμονίας στους αξιδιώτες. Άρα η ερώτηση που πρέπει να υποβάλουμε στην Περιφερειακή Αρχή είναι γιατί καθυστερεί αυτό το όνομα. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και εδώ είναι το ζητούμενο ότι υπάρχει βούληση να ολοκληρωθεί. Και τι δράσεις και τι ενέργειες έχουν γίνει και γιατί 3 ολόκληρα χρόνια καθυστερεί η συγκεκριμένη μελέτη.